Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον κύριο Ευάγγελο Μανολόπουλο, είναι καθηγητής φαρμακολογίας στο Δημοκρίτιο και πρόεδρος της εταιρείας φαρμακολογίας. Τον βλέπουμε, τον καλημερίζουμε, να είστε καλά. Κύριε Μανολόπουλο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, κύριε Μανολόπουλε. Λοιπόν, καταρχήν για να δούμε την πορεία των εμβολιασμών στην χώρα μας, αν είστε ικανοποιημένος, και κατόπιν θα δούμε και τα υπόλοιπα για τα εμβόλια, γιατί έρχονται πάρα πολλές πληροφορίες. Ναι. Οι εμβολιασμοί συνεχίζονται. Κανονικά είχαμε χθες, νομίζω, 35.000 εμβολιασμούς. Mm-hmm. Είναι καλά οργανωμένο το σύστημα. Όλα δουλεύουν καλά. Εκεί που υπάρχει μια κριτική και εξακολουθώ να επιμένω είναι στην προτεραιοποίηση, η οποία δεν είναι η βέλτιστη δυνατή. Για την AstraZeneca λέτε τώρα εσείς. Βέβαια, επιμένω και έχουν περάσει τρεις εβδομάδες. Μας το έχετε πει εδώ στην εκπομπή, το θυμάμαι πολύ καλά όταν το είχατε πει. Και εξακολουθούμε να κρατάμε την ίδια προτεραιοποίηση και έχουμε το φαινόμενο στη στιγμή να εμβολιάζονται υγιείς άνθρωποι 60 ετών και να έχουμε άτομα 75 ετών με συνοδές παθήσεις, οι οποίοι περιμένουν για να εμβολιαστούν το Μάιο ή τον Ιούνιο. Και αυτό έχει αντανακλά και στην επίδραση στο σύστημα υγείας. Γιατί ο άνθρωπος 75 ετών, όταν μολυνθεί, έχει πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα να βρεθεί στο νοσοκομείο, να βρεθεί στη ΜΕΣ και ίσως και να καταλήξει συγκριτικά. Άρα, με κύριε Μανολόπουλε, για να το κάνουμε καθαρό, εσείς λέτε ότι θα έπρεπε τα εμβόλια της AstraZeneca, που η πρώτη δόση γίνεται τώρα και η επόμενη μετά από 12 εβδομάδες, θα ήταν προτιμότερο να έχει δοθεί σε μεγαλύτερους ανθρώπους. Ναι, αλλά ακόμα και τώρα πρέπει σήμερα να αλλάξει αυτή η απόφαση και να μπουν στην προτεραιοποίηση και οι μεγαλύτεροι έως κάτω 75 και επίσης τα άτομα με συνοδές παθήσεις ανεξαρτήτως ηλικίας. Mm-hmm. Είναι κάτι που οι Γάλλοι, ας πούμε, που είχαν βάλει και αυτοί ηλικιακό όριο, το άλλαξαν τη Δευτέρα και το άνοιξαν το εμβόλιο για μεγαλύτερους με συνοδές παθήσεις. Αυτό θα αντανακλάσει σε μείωση κρουσμάτων μετά από μερικές εβδομάδες. Το ζητούμενο που έχουμε και με τα lockdown και με όλα τα μέτρα είναι να μειώσουμε την πίεση στο σύστημα υγείας, να μειώσουμε τις διασωληνώσεις και τους θανάτους. Είναι ένας άλλος τρόπος. Ο προγραμματισμός για τις ευπαθείς ομάδες, το είπατε λίγο πριν, πότε είναι? Δηλαδή έχουν βγει τα νοσήματα, αλλά δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι αυτοί πότε θα πάνε να εμβολιαστούν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, είναι όταν ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός των 60-64 ή όταν θα έρθει το εμβόλιο της Johnson & Johnson, που πράγματι στις 11 Μαρτίου θα συνεδριάσει το Ευρωπαϊκό Γραφείο Φαρμάκων για να εγκρίνει το εμβόλιο της Johnson & Johnson, που ήδη έχει εγκρίθει από το FDA. Και πιθανόν μέσα στο Μάρτιο να υπάρχει και αυτό το εμβόλιο. Αλλά χάνουμε χρόνο, έτσι. Γιατί αυτό σημαίνει ότι προς το τέλος Μάρτιο πιθανόν να αρχίσουν να εμβολιάζουν με αυτό το εμβόλιο που είναι μονοδοσικό αυτές οι ομάδες. Άρα σημαίνει μέχρι τέλος Απριλίου και μετά θα αρχίσει να υπάρχει προστασία. Ενώ έχουμε τώρα εμβόλια στα χέρια μας, στα AstraZeneca, που θα μπορούσαμε ήδη κάποιοι να έχουν προστασία σε αυτές τις ευπαθείς ομάδες και μέσα να τα ανακλάσει σε βελτίωση των παραμέτρων του συστήματος υγείας. Κύριε Μανολόπουλε, να το δούμε άμεσα. Ναι. Mm-hmm. Επειδή τα παρακολουθείτε στενά όλα αυτά, πότε πιστεύετε ότι θα έχουμε επάρκεια εμβολίων, να μπορούμε να γίνει ένας μαζικός εμβολιασμός? Ακούσαμε επίσης για τους Γάλλους που λέτε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα σχεδιάζουν να διατίθεται το εμβόλιο και από τα φαρμακεία. Ναι, νομίζω είναι κάτι που και εμείς θα χρειαστεί να το κάνουμε. Όταν θα έχουμε και τα εμβόλια της Johnson & Johnson και της AstraZeneca, θα πρέπει να ανοίξει. Υπάρχουν τα φαρμακεία στην Ελλάδα που ευτυχώς είναι πολλά και είναι παντού. Υπάρχουν ιδιώτες γιατροί που επίσης είναι πολλοί και είναι παντού. Πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτά τα σημεία ώστε να φτάσουμε όταν θα έχουμε πολλά εμβόλια, θα πρέπει να κάνουμε και πολλούς εμβολιασμούς γρήγορα. Δεν θα τα πάμε με αυτό το ρυθμό. Θα πρέπει να πιάσουμε και 100.000 εμβολιασμούς την ημέρα, ίσως από το τέλος Απρίλη ή μέσα Απρίλη ή το Μάιο. Δεν ξέρω πότε. Πιστεύετε ότι ο Ιούνιος είναι ένας μήνας που μπορούμε να υπάρχει ένας σοβαρός αριθμός εμβολιαστέντων εδώ στην χώρα? Σίγουρα, αν έχουμε τα εμβόλια με βάση αυτά που έχουν ακουστεί ότι θα παραλάβουμε και αν και εμείς εμβολιάσουμε και έχει σημασία να εμβολιάσουμε και τις ομάδες του πληθυσμού που έχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο να βρεθούν να επιβαρύνουν το σύστημα υγείας. Mm-hmm. Ναι, πιστεύω τον Ιούνιο θα είμαστε πολύ καλοί. Θα έχουμε φτάσει σε ένα 40% εμβολιασμένο. Πρέπει να θυμόμαστε ότι χρειάζεται και ένας μήνας μετά το εμβόλιο για να έχουμε τα επιθυμητά επίπεδα ανοσίας. Άρα θα πρέπει μέχρι τέλος Μαΐου να έχουμε εμβολιάσει δυνατόν τις ευπαθείς ομάδες και τους ηλικιωμένους άνω των 70. Και οι άνω των 60 βέβαια πρέπει να είναι στην κατηγορία, αλλά προέχουν οι άνω των 70 απλά γιατί ξέρουμε ότι τα άτομα άνω των 70 έχουν πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα να νοσήσουν σοβαρά όταν μολυνθούν. Κύριε Μανολόπουλε, στην προτεραιοποίηση μήπως θα πρέπει να ενταχθούν και οι εργαζόμενοι στην πρώτη γραμμή ή οι εργαζόμενοι στον τουρισμό για να μπορέσουμε σταδιακά να ανοίξουμε, επιστρέφοντας στην κανονικότητα, και περισσότερους τομείς της οικονομίας ή τον τουρισμό για παράδειγμα? Ναι, αυτό είναι επίσης μια ενδιαφέρουσα πρόταση, είχε ακουστεί, αλλά νομίζω ότι αυτό που προέχει είναι να μειωθούν τα κρούσματα, οι νοσηλείες, να υπάρχει ένα σύστημα υγείας που είναι ανοιχτό και διαθέσιμο και ικανό να ανταποκριθεί. Αυτό νομίζω θα παρέχει την αίσθηση ασφάλειας και στους τουρίστες και σε όλους τους άλλους για να κινηθούν
Mm-hmm. Και αυτό θα το πετύχουμε εμβολιάζοντας τις ευπαθείς ομάδες πρώτα. Όταν θα γίνει αυτό, αν ας πούμε μέχρι το Μάιο, τέλος μου έχουν πετύχει αυτό, μπορούν κατόπιν να μπουν και οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, ας πούμε, ή στις πρώτες γραμμές, σίγουρα. Αλλά προηγούνται, νομίζω, είναι φανερό, οι ηλικιωμένοι άνω των 70 και οι άτομα σε ευπαθείς ομάδες. Και όλα τα εμβόλια που υπάρχουν μας καλύπτουν αυτή τη στιγμή, είναι ασφαλή τα εμβόλια όλα? Όλα, νομίζω αυτό έχει απαντηθεί. Έχει απαντηθεί παγκοσμίως, έχουν γίνει νομίζω 200 εκατομμύρια εμβολιασμοί. Έχει απαντηθεί από τη ζωή, λέτε, από τους εμβολιασμούς. Έχει απαντηθεί από την πράξη. Όχι από τις κλινικές μελέτες που λέγαμε πριν δύο μήνες, λέγαμε το έχουν πάρει 30.000 άνθρωποι, 40.000 άνθρωποι και έχουμε δει αυτά. Επιβεβαιώνεται ότι αφού το έχουν πάρει εκατομμύρια άνθρωποι, εξακολουθούμε να βλέπουμε το ίδιο προβλεπόμενο προφίλ παρενεργειών και αυτό μας χαλαρώνει και λέμε ότι ναι, μπορούμε και οι ιδιώτες γιατροί και στα φαρμακεία με την χαλαρή επίβλεψη να υπάρχει κάπου κοντά γιατρός ή κάποιος που γνωρίζει τι να κάνει σε περίπτωση ενός αλλεργικού σοκ που είναι πολύ σπάνιο. Από αυτά τα εμβόλια που κυκλοφορούν ή θα κυκλοφορήσουν, ποια θα μπορούσαν να διατίθενται είτε να γίνονται από ιδιώτες γιατρούς είτε από φαρμακεία? Νομίζω εκεί, σε αυτήν την κατηγορία μπαίνουν το εμβόλιο της AstraZeneca και το εμβόλιο της Johnson & Johnson που έρχεται, mm-hmm. γιατί δεν χρειάζεται ψήξη. Αυτά μπορούν να διατηρηθούν στο ψυγείο μήνες. Άρα μπορούν να στοκαριστούν, όπως είναι και τα εμβόλια της γρήπης που τα κάνουμε στα φαρμακεία. Άρα αυτά τα εμβόλια, μάλιστα το εμβόλιο της Johnson & Johnson είναι μονοδοσικό, δηλαδή μπορείς να πας mm-hmm. να εμβολιάσεις κάποιον και τελειώνει. Τη AstraZeneca η δεύτερη δόση μπορεί να γίνει μετά από 3 μήνες. Άρα πάλι. Μπορείς να το διαχειριστείς πιο εύκολα πρακτικά. Και στο ενδιάμεσο προστατεύεται ο άνθρωπος, έτσι. Ναι, ναι. Αυτό που έδειξε τα στοιχεία που έβγαλαν οι Βρετανοί τη Δευτέρα από τους εμβολιασμούς τους, για τους ηλικιωμένους μάλιστα, είναι ότι το εμβόλιο της Pfizer και το εμβόλιο της AstraZeneca, ένα μήνα μετά την πρώτη δόση, έχουν παρόμοια ποσοστά αποτελεσματικότητας πάνω από 80%. Μάλιστα. Άρα είναι ισοδύναμο. Τη Pfizer με τη δεύτερη δόση ανεβαίνει λίγο ακόμα, πάει στο 89-90 που έχει ανακοινωθεί. Για την AstraZeneca δεν είχαν στοιχεία πέρα από τον ένα μήνα, γιατί δεν έχουν άρχισε να εμβολιασμοί λίγο αργότερα. Αλλά πάντως αυτό μου φαίνεται ότι είναι ισοδύναμο. Σε όλες τις όπου μελέτες έχουν γίνει, δεν έχει φανεί πουθενά κάποια σημαντική διαφορά μεταξύ του εμβολίου με τη AstraZeneca και τη Pfizer που όλοι πια το εμπιστευόμαστε mm-hmm. και το κάνουμε πολύ άνετα. Άρα πρέπει να ακολουθήσουν και οδηγίες αυτές τις εξελίξεις στη γνώση μας. Άμεσα. Δηλαδή, ο χρόνος είναι σημαντικός. Το να πάρουμε την απόφαση μετά από 2-3 εβδομάδες θα στοιχήσει κάποιες ζωές. Μάλιστα. Κύριε Μανολόπουλε, εάν κυλήσουν όλα έτσι όπως τα λέτε, πότε θα βγάλουμε τις μάσκες? Τώρα, το να βγάλουμε τις μάσκες είναι μια άλλη ιστορία. Ξέρετε. Το να βγάλουμε τις μάσκες προϋποθέτει να έχουμε ανοσία της αγέλης, να ξέρουμε ότι δεν υπάρχει σοβαρό οικό φορτίο στην κοινότητα, να έχουμε φτάσει σε τέτοιο επίπεδο τη φαρμακευτική αντιμετώπιση, ώστε να ξέρουμε ότι ακόμα και αν κάποιος... Άρα αργούμε, κύριε Μανολόπουλε. Νομίζω τις μάσκες να βγάλουμε αργούμε. Καλημέρα. Να είστε καλά. Μπορούμε να πάρουμε πίσω τη ζωή μας, έστω και με μάσκα, που δεν την έχουμε αυτή τη στιγμή. Σωστό. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.